Θεσσαλονίκη και κατάγεται από τον Πολύμνηρο της Δημοτικής Ενότητας Ελισπόλου του Δήμου Κοζάνης. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η φοβία του για το νερό τον όθησε να ασχοληθεί με την κολύμβηση προκειμένου να την ξεπεράσει. Το 2003, και αφού έχει διακριθεί ήδη σε πανελλήνιο επίπεδο, μαθαίνει ότι πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια των ματιών, η οποία εκφυλίζει την όραση, τη μεγατώνει σταδιακά και καθιστά ατροφικά τα νεύρα του αμφιπληστοειδού. Ο Ταϊβανίδης ξεκίνησε την καριέρα του από τον Εθνικό Κοζάνης. Συνέχισε στον Άρη, στον Ολυμπιακό και μετέπειτα στον Οδυσσέα Θεσσαλονίκης με προπονητή τον Γιάννη Νεράτζη. Το 2002 κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 μέτρα ήπιο, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Τα προβλήματα όρασης που τον ταλιανίζουν το επόμενο έτος τον αναγκάζουν να μεταπηδήσει στην κατηγορία S13. Την επόμενη χρονιά συμμετέχει στους Παρολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Αθήνα και κατακτά την πρώτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα, στα 100 μέτρα ήπιο με παγκόσμιο ρεκόρ και τη δεύτερη θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο. Το 2006 συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης για αθλητές με αναπηρία στον Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής. Κατέκτησε 6 χρυσά μετάλλια. Τα αθλήματα στα οποία πρότευσε ήταν τα 200 μέτρα μεικτή ατομική, 100 μέτρα πεταλούδα, 100 μέτρα ήπιο, 400 μέτρα ελεύθερο και 50 μέτρα ελεύθερο. Εκτός από τα 400 ελεύθερο, κατέριψε και τα μέχρι τότε παγκόσμια ρεκόρ. Τα είδη 2004, 2006 και 2008 βραβεύτηκε ως ο καλύτερος αθλητής με αναπηρία από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικών Συντακτών. Στους Παρολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο ήταν σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Στους αγώνες αυτούς κατέκτησε 6 μετάλλια, χρυσό στην κατηγορία 100 μέτρων ελεύθερο που κατέληξε και το παγκόσμιο ρεκόρ, χρυσό στην κατηγορία 100 μέτρα ήπιο που και πάλι έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, ασημένια στην κατηγορία 100 μέτρα πεταλούδα, στην κατηγορία 200 μέτρα μεικτή και στην κατηγορία 50 μέτρα ελεύθερο, καθώς και χάλκινο στα 400 ελεύθερο. Στους Παρολυμπιακούς του 2012 στο Λονδίνο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα ήπιο. Στους Παρολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο κατέκτησε την 6η θέση στα 50 ελεύθερο και την 4η στα 100 μέτρα ήπιο. Στους Παρολυμπιακούς του 2017 στο Μεξικό κατέκτησε χρυσό στα 100 μέτρα ήπιο, ασημένιο στα 50 ελεύθερο και ασημένιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Οι Παρολυμπιακοί στο Τόκιο 2021 έγραψαν το τέλος σε μια σπουδαία αθλητική διαδρομή για τον Πάπη Ταϊβανίδη. Ο 40χρονος κολυμβητής που έχασε το 11ο μετάλλιο στο νήμα, καθώς ήταν τέταρτο στον τελικό των 100 μέτρων ήπιο S12, ανακοίνωσε πως βάζει τέλος στην καριέρα του. Ο Χαρέλαμπος Ταϊβανίδης, στην πολιτική του πορεία από το 2004 ως το 2021, κατέκτησε 10 Ολυμπιακά μετάλλια, 4 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα και κατέριψε 22 παγκόσμια ρεκόρ. Κατέκτησε 15 παγκόσμιους τίτλους με 11 χρυσά, 3 σημαίνια και 1 χάλκινα. Ο Δήμος Κοζάνης, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη πορεία του αθλητή, αποδίδει σήμερα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τιμητική διάκριση σε αυτόν ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και αναγνώριση για την προσφορά του στον αθλητισμό ως πρεσβευτή της πόλης ανά τον κόσμο. Thank you.
σήμερα προς τιμή του Μπάμπη Καϊβανίδη και τη συζύγου που βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Τιμούμε την παρουσία τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Η Πολυμνητική Ένωση Κοζάνης, τον πρόεδρό της και δύο από τις καλαμπούκες αθλήτριες, η Δήμητρα Ιτουμπέη και η Σοφία Καρκανάκη, πρόεδρος του Λουκάς Καρκανάκης. Οι δύο προπονητές, η Μπάμπη Καϊβανίδη, τους οποίους θα ήθελα να πω ότι ο ίδιος ζήτησε να τους αποσταλεί ιδιαίτερη πρόσκληση, που σημαίνει ότι δεν ξέχασε σε τους προστάει τα πρώτα του βήματα. Ο Χρήστος Κεφαλιάς και ο Μπάμπης Γιανακόπιος, όπως τους διέκοπτε. Η πρόεδρος του Συλλόγου Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Χριστάκη, και την ευχαριστώ θερμά για την παρουσία της. Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αγγλών, ο κύριος Βάφας, σας ευχαριστώ και εσάς θερμά. Και υπάρχει και μία αντιπροσωπεία της ΑΕΠ Κοντίου, η οποία επίσης τιμάμε την παρουσία της στη σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα να του δώσω το λόγο στον Δήμαρχο. Ωραία, να ξεκινήσουμε από τους κεφαλείς τότε. Και θα ήθελα να πάρω τον λόγο με τη σειρά οι επικεφαλείς. Κύριε Κουτσιάτη, λόγο σε εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω όλους τους καλεσμένους και φυσικά να συγχαρώ για όλη αυτή την μακρόχρονη μεγάλη επιτυχημένη πορεία των στρατιώτων μας στο παράλογο τα Ικανίδη και να πω ότι είναι σημαντικό ο Δήμος και το ανώτατο θεσμικό του όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου να αναγνωρίζουν και πραγματικά να βραβεύουν τέτοιες προσπάθειες. Γιατί μέσω της αξίας και της τιμής που σου γίνεται, μέσω της τιμής που γίνεται μάλλον, η αξία του αθλητή αυτού αναγνωρίζεται και αναγνωρίζεται τόσο πολύ για τις δυνάμεις αλλά και την ψυχή που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια για να καταφέρει κάτι που ενδεχομένως κάποιοι από εμάς λόγω και της απόστασης που έχει μια επαρχιακή πόλη αλλά και λόγω των δυσκολιών των σωματικών που μπορεί να προκύψουν σε κάποια φάση της ζωής μας να το θεωρούν αδύνατο. Εάν η νίκη ενός Ελληνιονίκη αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους νεότερους, τότε η νίκη ενός παραολυμπιονίκη αποτελεί δυο φορές παράδειγμα. Και θα πρέπει πραγματικά να σταθούμε με τιμή απέναντι σε έναν τέτοιο άνθρωπο, σε έναν συμπολίτη μας και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ πέρα από το μεγάλο μπράβο που κατάφερε να δείξει ότι όταν κάτι το θέλουμε με την ψυχή μας, τίποτε δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο να το πετύχουμε. Και πάλι συγχαρητήρια. Ναι, κυρία Πρόεδρε, είναι πραγματικά συγκινητικό και μας δίνει, νιώθουμε υπερηφάνεια για όλα αυτά που έχετε καταφέρει. Θερμά συγχαρητήρια στην οικογένειά σου, στους ανθρώπους που ήταν κοντά σου, στους προπονητές σου, αλλά κυρίαρχα στο πείσμα το δικό σου και την αγάπη σου για τον αθλητισμό. Σου εύχομαι η ζωή σου να είναι παρόμοια σαν αυτή που έχεις επιλέξει, να έχεις επιτυχίες από το 2001, το 2002 μέχρι το 2021. Να είσαι γερός και δυνατός και σε τιμά ιδιαίτερα που στη σημερινή εκδήλωση κάλεσε τους δύο προπονητές σου, που σημαίνει ότι άνθρωπος που δεν ξεχνάει έχει και μέλλον. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη ζωή σας. Σε ευχαριστούμε για όλα. Κύριε Ταϊβανίδη, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τα κατορθώματά σου. Δυστυχώς δεν έτυχε να φανταζόμαστε στο παρελθόν. Και από την άλλη, να σου πω και θα μου επιτρέψει να πω, πραγματικά ντρέπομαι γιατί δεν είχα γνώση των διακρίσεων. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο πρέπει να επικοινωνηθεί, να γίνεται γνωστό. Γιατί πέρα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι είναι θεωρώ πιο δύσκολοι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί και χάρηκα πραγματικά που ένας άνθρωπος από τον Δήμο Κοζάνης έχει καταφέρει τόσα πράγματα εδώ και μάλιστα σε μεγάλη διάρκεια. Έτσι, είναι αρκετά τα χρόνια που ασχολείσαι και φέρνεις διακρίσεις στην περιοχή. Βέβαια, εκτός από
από το δικό σου πείσμα και κουράγιο πρέπει να δώσουμε τη συγχαρητήρια καταρχήν σε ανθρώπους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, στους γονείς σου αρχικά, στην σύζυγό σου και βέβαια στους θεμελιωτές της προσπάθειας που είναι οι δύο προπονητές. Πάντω και εδώ πραγματικά ξέρετε τις χαρακτήρες. Σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά και νιώθω πραγματικά πολύ χαρούμενο σήμερα που έχω δει και που έχω πληροφορηθεί μάλλον για τα πρώτα θέματα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Κεθαγιά Φώτη, έναν άνθρωπο που μάλλον έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τον γάλακτο του Ματαριανίδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η συγκίνησή μου πάρα πολύ μεγάλη. Ο Μπάμπης είναι σαν να είναι μέρος της οικογένειάς μου. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε για την βράβευση. Ίσως είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον αθλητή Χαράλα Ποταγιανίδη. Έναν αθλητή που έκανε τρόπο ζωής στην κολύμβηση και η δύναμη ψυχής του, το αγαμάντιλος χαρακτήρας του, πρόκειται για ένα καταπληκτικό άνθρωπο, είναι υπότιμο προσκύνηση. Αγωνίστηκε με πάθος και κατάφερε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ακατόρθωτο. Μαζί με τους προπονητές του, σε μια μακροχρόνια περίοδο της ζωής του, πάνω από 30 χρόνια, ασχολείται με τον αθλητισμό και μάλιστα με τον πρωταθλητισμό. Νιώθω μεγάλη περηφάνεια που τον ξέρω από μικρό. Αγαπητέ Χαράλαμπε, να είσαι γερός και δυνατός στη ζωή σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και εύχομαι από εδώ και πέρα ο Θεός να σου δίνει δύναμη. Ξέρω ότι είσαι στην Παραλυμπιακή Επιτροπή τώρα και θα βοηθήσεις και άλλους αθλητές και εύχομαι το καλύτερο για σένα, για τα παιδιά σου, γιατί κυρία Πρόεδρε είναι θαυμάσιος οικογενειάρχης. Εγώ που ξέρω και τη γυναίκα του και τα παιδιά του, προέρχεται από μια οικογένεια και πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στους γονείς του. Και στον Πανάγο και στη μητέρα του που ήταν κοντά του σε όλη του τη ζωή. Βέβαια, της κοιτάει μετά πήρε η αγαπητή του γυναίκα που ήταν συνειδητοπόρος σε αυτή τη μακρόχρονη αθλητική του καριέρα. Τιμά την προσάνη και χαίρομαι διπλά γιατί η κυρία Πρόεδρε μπορεί να σας το πει και ο ίδιος και τον τιμήσαμε και το 2007 όταν ήμασταν με τον κύριο Δακή στην Νομαρχία και τώρα συμπίπτει ξανά να τον τιμούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Λίγα λόγια έχουμε εμείς. Νομίζω αυτό που περιγράφηκε από το βίντεο και από την πρόεδρο όσον αφορά τις επιτυχίες λέει πολλά πράγματα. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στον αθλητή και νομίζω να έχει μια σημασία μπορεί να αποτελέσει πρώτο κεφάλαιο για τους νέους γιατί αποδεικνύει ότι με προσπάθεια τεράστια, με αγώνα, με αυτοθυσία μπορεί να πετύχεις πάρα πολλά σε αυτή τη ζωή. Οπότε για μας μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο. Βεβαίως εδώ να τονίσουμε ότι οι ανάλογες προσπάθειες παίρνουν και την αντίστοιχη στήριξη από το κράτος. Είμαστε μάθει στην προηγούμενη Ολυμπιάδα ότι υπήρχαν γκρίνες από αθλητές όσον αφορά αυτή τη στήριξη. Ειδικά φαντάζομαι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στην Παραολυμπιάδα και τα παιδιά με σχέση ανάγκη θέλουν μια μεγαλύτερη στήριξη. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να πιέζουμε να συμβαίνει. Και συγχαρητήρια μια ακόμα φορά και εμείς εδώ σαν Δημοτικό Συμβούλιο πέρα από την βράβευση πρέπει να πιέσουμε και λίγο παραπάνω κάποιες καταστάσεις, να ολοκληρωθεί και το κολυμπητήριο, μια αναδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη, να το πω έτσι, όχι μόνο τον καθημερινό αθλητισμό γενικά από την ΕΛΕΑ, μέσα από, από τα οποία θα προκύπτουν και ανάλογες περιπτώσεις όπως το κύριο Καγιάννη. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Δήμαρχο, θα απευθύνομαι στους ανθρώπους που τιμούν σήμερα την εκδήλωση, αν θα θέλουν να πάρουν το λόγο να πούν δύο λόγια για τον Πάπα Ταϊβανίδη. Είμαι σίγουρη, μεγάλο παρακαλώ, είτε σε κάποιο έργο από κάτω, αν δεν έχετε πρόβλημα και πάνω στο Παναγιώτη. Να καλωσορίσω και εγώ την Μαριάννα τον Πάπα, να τον συγχαρώ για τις επιτυχίες.
να συγχαρώνω και εσάς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρωτοβουλία που έχετε να το βραβεύσετε. Αποτελεί μεγάλο αθλητικό κεφάλαιο για την περιοχή μας. Είναι ένας αθλητής που έχει χορηγήσει στις μεγαλύτερες και στις περισσότερες πισίνες της Ευρώπης. Είναι μαχητής στην πισίνα και στη ζωή. Ακέραιος χαρακτήρας και έχει στηριχθεί απόλυτα από την οικογένειά του. Είχε ένα πατέρα βιοπανιστή και η μητέρα του μαζί. Το στήριξαν σε όλες τις εκφάσεις τους αθλητικές κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Το τελευταίο κεφάλαιο που δουλέψαμε μαζί ήταν στην Ουγγαρία, σε ένα προπονητικό κέντρο του Φόρτ Μέζεβας με τρεις πισίνες, με αρτησιανό ζεστό νερό. Στην Τρίτη έφτασε 26 βαθμούς χωρίς καν φωτισμό, μαζί με άλλους τρεις Ολυμπιονίκες και δούλεψε 8 μήνες και ήρθε έτοιμος στην τελευταία φάση πριν μπει στο Ανδρών και κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια στους Βαλκανικούς Αγώνες. Πήρε τη θέση του για να μπει στο Πανεπιστήμιο. Συνέχισε το ζήτησε ο Ολυμπιακός, πήγε στον Ολυμπιακό μετά τον Άλμπατρος και μετά τον Ολυμπιακό μπήκε στο κομμάτι των παραολυμπιακών. Είναι ένας αθλητής που πήρε το λιγότερο από αυτά που δικαιούται, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και το αξίζουν όλες οι επιτυχίες και όλα τα πράγματα. Θέλω άλλη μια φορά πάλι να σας συγχαρώ και να επαναλάβω ότι αποτελεί μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο και παρακαταθεί για την πόλη μας το μέγεθος αυτού του αθλητή. Καλησπέρα σας από μένα. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Χαράλαμπο Ταλιανίδη για όλη αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά είναι συγκινητική η όλη η πορεία σας. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, περνάτε πολλαπλά μηνύματα νομίζω. Ένα από αυτά είναι το θάρρος και η τόλμη που επιδεικνύεται σε όλο το σύνολο των παιδιών και κυρίως των παιδιών με προβλήματα αναπηρίας τα οποία καταλαμπτύσσονται μεταξύ των να πάρουν απόφαση αν θα κυνηγήσουν τα θέλω τους, γιατί ταυτόχρονα ταλαιπωρούνται και από τις όποιες δυσκολίες με την όποια πάθηση μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας. Πραγματικά τους αποδεικνύεται ότι η δύναμη της ψυχής και τα θέλω μπορούν να μπουν πάνω απ' όλα και να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των ονείρων τους. Επίσης, νομίζω περνάτε το μήνυμα ότι όλοι οι φορείς, κρατικοί, δημοτικοί, περιφερειακοί, θα πρέπει να είναι δίπλα στα αθλητικά σωματεία, υποστηρίζοντας αυτές τις προσπάθειες, γιατί μέσα από τόσο σκληρή δουλειά έρχονται όλες αυτές οι διακρίσεις με πανελλήνια, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια μετάλλια, κάτι που μας θυμά όλους και μας κάνει περίφημο σαν λαό. Πραγματικά με συγκινήσατε. Συγχαρητήρια και εύχομαι όλη η πορεία τη ζωή σας να είναι γεμάτη από βραβεύσεις με ό,τι ασχοληθείτε από εδώ και στο εξής. Συγχαρητήρια. Και ο κύριος Στάμπας, εκ μέρους του Συνόδου. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στον Μπάρντιν από μένα, δεν θα πω πολλά. Και να ευχαριστώ θα τον πω εκ μέρους όλων των ατόμων με αναπηρία που εμπνεύστηκαν στο πρόσωπό του και μπορούσαν να βγουν έξω από το σπίτι του. Και θα ήθελα να μιλήσει και η κυρία Κωνσταντίνα Σκόρδα, που είναι ο δημοσίων σχέσεων του συλλόγου μας και το γνωρίζετε εκ του. Καλησπέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ όλους και την τιμή που μας κάνετε και που φέρετε εδώ πέρα. Είμαι ιδιαίτερα συνημέρα, αλλά δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο ότι πώς είναι να μεγαλώνεις με πρώτο το βάθος. Σε ευχαριστώ. Από μικρή που ήμασταν μαζί, και σε θυμάμαι και γελάω και εγώ στο πολιτικό με τους προπονητές μου εδώ πέρα. Πάντα, πάντα η μαμά μου, το ανήκει μου έλεγαν κοίτα μπροστά, μη φοβάσαι, δεν βλέπεις, κοίτα πώς πάει. Και είναι δύσκολο να έχεις πρότυπο ανθρώπου σαν εσένα, αλλά και τόσο ευχάριστο. Εντάξει, δεν θα μακρυβαριστώ, να είσαι καλά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το συνεχίζει και αυτό και η γυναίκα σου βέβαια για τους υπόλοιπους σε εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ για όλους. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτή την αξία την πρωτοβουλία να βραβεύσετε τον Πάρη τον Ταγιανίδη.
Θερμά συγχαρητήρια. Τον Πάπη τον Ταϊγανίδη τον ξέρω από 5 χρονών. 35 χρόνια κολυμπάει, είναι τεράστια, είναι πολύ δύσκολο να κολυμπάς τόσα χρόνια. Δηλαδή έχει φάει τις πισίνες με το κουτάλι. Λοιπόν, Μπάμπη Ταϊγανίδη, υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο σου, στη σπουδαία πολυβητική σου καριέρα, στα πολλά σου τα μετάλλια, αποτελείς πρότυπο παράδειγμα για την νεολαία. Μέσα εδώ μας βλέπουν κάποια παιδάκια που είμαι σίγουρος ότι θα διαγράψουν μεγάλη πολυβητική καριέρα κι αυτά. Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουν και μέχρι Ολυμπιάδα. Το λέω έτσι δημόσια και παίρνω το ρίσκο. Τι άλλο να πω. Συγχαρητήρια για αυτήν σας την πρωτοβουλία. Ο Μπάμπης Ταϊγανίδης από μικρό παιδί ξεχώριζε, είχε πέρα το πολιτικό ταλέντο που πρέπει να έχεις, είχε δύναμη ψυχής, είχε φοβερή θέληση, φοβερή υπομονή, όλα αυτά που χρειάζονται, είχε τους κατάλληλους γονείς που έτρεχαν από πίσω, του και επίσης βρήκε ένα αθλητικό περιβάλλον αρκετά καλό για να μπορέσει να βγει ένας σπουδαίος αθλητής. Επίσης, να μην ξεχάσω ότι μεγάλο σταθμό στην καριέρα του βρέθηκαν κάποιοι προπονητές, σταθμοί, ορόσημο, ο Μπάρης ο Γιανακόπουλος, ιδιαίτερα συγχαρητήρια. Επίσης, ένας συνάδελφός μου, ο οποίος είμαστε μαζί συμφοιτητές, ο Γιώργος ο Μαυρίδης στη Θεσσαλονίκη και όλοι άλλοι, κάποιοι άλλοι τον βοήθησαν στην μετέπειτα πολιτική του καριέρα. Μπάμπη, άλλη μια φορά υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο σου. Είναι τεράστια αυτά που έχεις πετύχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Πρόεδρε, λίγα πράγματα μόνο, γιατί νομίζω και το βίντεο και όλοι οι προλαλήσαντες απέδωσαν με τον καλύτερο τρόπο αυτό που πάμε να κάνουμε σήμερα, να τιμήσουμε ένα συμπολίτη μας. Σήμερα λοιπόν εκπληρώνουμε ένα οφειλόμενο χρέος. Το χρέος που έχει κάθε πολιτεία προς τα τέκνα της που διακρίνονται. Θυμίζω πως στην αρχαιότητα, όταν υποδέχονταν τους Ολυμπιονίκες κατά την επιστροφή τους στην πόλη τους, γκρέμιζαν τα τείχη. Σήμερα λοιπόν πράττουμε το αυτονόητο. Τιμούμε έναν αγωνιστή, έναν νικητή, έναν συμπολίτη, ο οποίος μας έκανε περήφανος, ο οποίος διακρίθηκε παγκόσμια. Θέλω να σημειώσω πως πάει η διαθέση μας είναι ότι ό,τι πράττουμε για τα άτομα με αναπηρία δεν είναι παραχώρηση, δεν είναι ελεημοσύνη. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας γιατί όλοι οι πολίτες αυτού του τόπου έχουν τα ίδια δικαιώματα και συνεπώς πρέπει να τους δίνονται εκείνες οι ευκαιρίες ώστε να μπορούν να τα εκπληρώνουν. Στην κίνηση, στην προσβασιμότητα, στον αθλητισμό. Είχαμε το τελευταίο διάστημα την ευκαιρία να αναδείξουν μερικές δράσεις που σχετίζονται με τα άτομα με όραση. Την ακουστική βιβλιοθήκη, την προήγηση μέσα στο Δημαρχείο και το αμέσως επόμενο διάστημα αυτό που προγραμματίζουμε είναι την ηχητική σήμανση για να βοηθάμε τα άτομα με όραση να διασχίσουν τα κεντρικά φανάρια της πόλης μας. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τον Μπάμπη Ταϊγανίδη, άξιο παιδί αυτού του Δήμου. Έναν αθλητή που μας έκανε περήφανος, έναν αθλητή τον οποίο όταν θυμόμαστε νιώθουμε μια ανάταση και περηφανευόμαστε για τις διακρίσεις αν τις κάνουμε εμείς ήδη όλες αυτές τις μεγάλες διακρίσεις που είδαμε πριν. Μπάμπη, μπράβο σου. Συγχαρητήρια, μας κάνεις όλους περήφανος. Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που σε στήριξαν, τους προπονητές, τη σύντροφό σου και στους γονείς σου. Πρέπει να είναι όλοι τους περήφανοι για τη θέση που κατέκτησες. Μπράβο σου. Τα καλιά σου στα έδρανα, το ζεύγος στα Ιγαμίδη, την Σοφία Καραγιαννάκη και την Δήμη Καρτεμπέη και θα παρακαλέσω τον Δήμο να δώσει την δημοτική πλακέτα. Εκπληρώνοντας έτσι την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πρόσωπο, αν θέλετε να με δείτε πάνω, στο πρόσωπο ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κερδίσει τη ζωή, κερδίζει σήμερα και μια ειδική επιβράβευση από τον Δήμο της Κοζάνης.
ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λίγο για κάμα συχνά.